Γεια σας φίλοι μου, Μάνικο εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing θα ανοίξουμε βάρια μαζί το Torment Tides of Numenera. Numenera, αμάν όνομα που βρήκα να βάλουν και αυτοί. Πρόκειται για μια PC έκδοση, θα το βρείτε επίσης και για Xbox, PlayStation 4. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν καν αυτό το game. Εδώ πέρα πρόκειται για μια καινούργια έκδοση στα πολωνέζικα. Τώρα και εδώ κάτω, PL. Για ποιο λόγο στα πολωνέζικα? Επειδή ήταν πάρα πολύ φτηνή, θα το πω έτσι. Συνολικά στο eBay και Amazon η τιμή είναι από 60 ευρώ και βάλε. Μπόρεσα και την πήρα για 39 ευρώ. Τώρα για το game σχετικά δεν έχω να πω πολλά. Είναι πολύ μπλα μπλα όμως, και είναι RPG πάνω κάτω. Λοιπόν, μικρό πακετάκι, το φέρω και λίγο πιο κοντά, μπας και φαίνεται τίποτα. Είναι στα πόλτσκα, μικρό, ούτε βαρύ καν. Μισώ να βγάλω το auto focus πρώτα και καμιά πίπα. Ωραία, λοιπόν, καινούριο. Πάμε να δούμε τι μας προσφέρει. Θα είναι μικρό και σύντομο unboxing αυτό. Όσοι λατρεύουν έτσι φάση, θα το έλεγα, φαίνεται έτσι λίγο κάπως, πως λέγεται, να δεις Baldur's Gate. Α, έβγαλα το out of focus, sorry, να το ξαναβάλω. Λοιπόν, μπας και δείτε τίποτα κι εσείς. Έχει πάρα πολύ μπλα μπλα. Δηλαδή ό,τι κάνει σχεδόν βασίζεται σε διάλογο. Και σε περίπτωση που σας αρέσουν τέτοιο steel game, θα σας κρατήσει πάρα πολλές ώρες με διάλογο. Ωραία λοιπόν, να δούμε εδώ τι έχουμε. Έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο σφουγγαράκι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για πιάτα, για το μπάνιο, καθαρίστε το πρόσωπό σας ανάμεσα στα κολομέρια. Ναι, κρίμα που δεν γράφει όμως πάνω το όνομα από το game, θα ήταν γαμάτο σφουγγαράκι. Λοιπόν, τι πιάνω τώρα εδώ? Πιάνω το game μέσα σε ένα χαρτάκι. Εδώ πέρα τώρα μας δείχνει κάτι πολωνέζικα, θα έλεγα στούντιο τα λες, περιοδικά τα λες, μάλλον κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει πάρει κάποιους τέτοιους, πώς λέγεται, τίτλους. Ωραία. Το game για PC. Τώρα αν το βάλω και μας βγάλει το μενού και στα πολωνέζικα θα έχουμε θέμα, αλλά δεν πειράζει, δεν θα είναι το πρώτο παιχνίδι που έχω πάρει στα πολωνέζικα. Έχω πάρει επίσης, θυμάμαι παλιά το έλα δεις πως το λέγανε, όχι Fallout, τι Fallout πλέον, τέλος πάντων είχα πάρει ένα άλλο παιχνίδι επίσης από την Πολωνία. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα κωδικούς. Εντάξει, έχει ένα κωδικό βλέπω. Λοιπόν, εδώ πέρα δύο όμορφα CD. Εδώ βλέπω τώρα ένα κωδικό ο οποίος μας δίνει βιβλίο, digital μάλλον. Άλλον ένα κωδικό για... δεν μπορώ να διαβάσω, δεν πρόκειται να μάθω περί τίνος πρόκειται. Άλλον ένα κωδικό πάλι, που πάλι δεν ξέρω τι σημαίνει επειδή είναι στα πολωνέζικα. Και εδώ πέρα έχουμε ένα map. Θα το ανοίξουμε μαζί. Έτσι είναι. Αυτός όμως είναι στα αγγλικά. Okay. Ωραία. Αυτό περί CD τώρα. Α, αυτό είναι soundtrack. Και αυτό είναι το game. Okay, soundtrack και game μαζί.
Συνεχίζουμε. Έχουμε εδώ το artbook. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Εδώ πέρα έχουμε στυλ πόλη, κάπως θα έλεγα. Okay. The city. Κάπως έτσι φαίνονται τα level. Και εδώ πέρα έτσι λίγο από τους χαρακτήρες. Okay, next one. Συγχωρέστε με, είμαι κρυωμένος. Ένα μικρό θα έλεγα. Αυτό μπορούμε να το πετάξουμε ήδη, επειδή είναι όλα στα πολωνέζικα. Okay. Μας εξηγεί τα μενού και σχετικά. Okay, δεν μπορώ να βρω χρήση αυτό τώρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, το ήταν. Βγάζουμε το τελευταίο, το οποίο είναι η φιγούρα και ένα μπρελόκ. Εδώ πέρα το μπρελοκάκι. Τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Okay. Και αυτή είναι η φιγούρα μας. Τη φέρουμε λίγο πιο κοντά. Torment Tides of Numenera. Made in China. Δεν φαίνεται τόσο καλά στο autofocus. Και έχουμε εδώ πέρα την τύπησα, θα έλεγα, με τη μάσκα. Okay. Αυτό ήταν το unboxing. Μικρό, σύντομο. Α, day one edition. Okay. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό με τα day one και τα day two. Λοιπόν, για official τιμή νομίζω ήταν 79,99, δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Έχουμε ένα μπρελοκάκι, μια φιγούρα. Εντάξει, μπρελοκ 1 ευρώ. Φιγουρίνη θα έλεγα. Είναι πλαστικό. Plastic fantastic. Εντάξει, hard plastic. Φιγούρα. Κάνα δεκάρικο. Εντάξει, τώρα αυτό art book και τέτοια. Τι να πω τώρα. 2-3 βρουλάκια. Το game το παίρνεις με ένα κουσάρικο, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί και πιο φτηνό. Δηλαδή κάνανε καλή μπίζνα με, άμα το πουλήσανε αρκετές φορές, 79 ευρώ, έφυγε καλά. Γιατί και θυμάμαι και το παιχνίδι που πρωτοβγήκε δεν έκανε τόσο, νομίζω ένα 30 έκανε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το unboxing από το Game Torment. Είπαμε, όποιος χουστάρει RPG φάση Baldur's Gate και τέτοια, ας το ρίξει μια ματιά, είναι ενδιαφέρον. Εγώ προσωπικά έτσι είδα μόνο λίγο gameplay, αλλά έχει πολύ τουρουτούρου πραγματικά και δεν είμαι τόσο fan από αυτά. Λοιπόν, να δηλώσουμε το επόμενο unboxing. Τι θα ανοίξουμε για επόμενο? Κοιτάω εδώ πέρα τώρα τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, θα δούμε για επόμενο, ότι μου καβλώσει με αυτή την έννοια. Λοιπόν, thanks που ήσασταν μια φορά μαζί μου. Περάστε άμα θέλετε μια βόλτα από το Greek Games Collectors. Εκεί πέρα θα βρείτε περισσότερα unboxing, μερικά gameplay επίσης. Και άμα θέλετε να μάθετε τίποτα περισσότερο, αφήστε κάτω ένα comment άμα θέλετε να μάθετε τίποτα για την edition και γενικά που θα μπορέσετε να τη βρείτε για 39 ευρώ, άμα υπάρχει ακόμα. Okay. Μην φοβάστε τόσο πολύ να κάνετε την κίνηση να αγοράζετε τέτοιες εκδόσεις π.χ. που είναι σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, άμα δεν δίνετε τώρα πολύ αξία σε κάτι τέτοια μενού
και τα σχετικά που σου εξηγεί δηλαδή τώρα αυτό. Εντάξει, για αυτό το game θα έλεγα οκ, okay, θα το χρειαζόσουν ίσως, αλλά πιστεύω και στο ίντερνετ μπορεί να βρει κάτι. Μη φοβάσαι γιατί πραγματικά οι τιμές είναι πολύ διαφορετικές καμιά φορά. Π.χ. τη Resident Evil 6 που την πήρα στα ισπανικά για 28 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. 28 ευρώ. Why not? Και είναι στα ισπανικά. Okay. Who cares? Πιστεύω το game τώρα λογικά θα έχει και τέτοιο. Subtitles και τα σχετικά. Αποκλείεται να είναι πολωνέζικα, πολωνέζικα. Και αν δεν είναι, μπορείς να κατεβάσεις ένα patch στο PC είναι το game και τα αλλάζεις όλα. Λοιπόν, τα λέμε μάγκες. I'm out.